Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου, στα Avigor. Σήμερα είναι 28 Απριλίου και σκέφτομαι να φτιάξω λίγο την ντουλάπα μου, να κατεβάσω τα καλοκαιρινά και να ανεβάσω τα χειμωνιάτικα πάνω. Μιας και, όπως λένε, ίσως την άλλη εβδομάδα ανοίξουν και τα μαγαζιά, κάποια μαγαζιά και κάποια γραφεία, ίσως ανοίξουμε και εμείς λοιπόν, οπότε να έχω βρει, να μην ψάχνω και τελευταία στιγμή ρούχα και τι να φορέσω έτσι πιο ανοιξιάτικα, να έχω οργανώσει την ντουλάπα μου. Τι λέτε, πάμε να τη φτιάξουμε μαζί! Αυτή λοιπόν είναι η ντουλάπα μου. Πάνω εδώ είναι τα καλοκαιρινά. Κάτω και εδώ είναι τα χειμωνιάτικα που ούτως ή άλλως χρειάζονταν οργάνωση όπως βλέπετε. Και στα κάτω ραφάκια κάποια παντελόνια. Εδώ κυρίως έβαζα τα pullover μου, τα φορεματάκια πάνω στις κρεμάστρες. Ενώ κάτω έβαζα τα μπλουζάκια, τα πιο λεπτά. Φούστες, παντελόνια. Θα δούμε τώρα πώς θα τα οργανώσουμε. Όπως βλέπετε χρειαζόμαστε αρκετή δουλίτσα. Λέω να ξεκινήσω πρώτα με τα χειμωνιάτικα, να τα βγάλω όλα από την ντουλάπα, να τα φτιάξω και να τα βάλω πάνω στο κρεβάτι. Μετά να κατεβάσω τα καλοκαιρινά που θα έχω ελευθερώσει χώρο στην ντουλάπα να μπουν κατευθείαν μέσα και από το κρεβάτι να πάνε πάνω στην ντουλάπα. Προσπαθώ να βάζω μαζεμένα τα πράγματα, εδώ βάζω τις φόρμες μου, εδώ τα μπλουζάκια τα πιο λεπτά, θα βάλω εδώ τα πουλουβεράκια και εδώ διάφορα τα παντελονάκια, θα δούμε βέβαια και πώς θα πάει γιατί είναι πολύ πράγμα. Κάποια θα τα κρατήσω και κάτω γιατί χωριούνται και την άνοιξη, κάποια παντελόνια κυρίως. Αυτά που θα κρατήσω κάτω. Τώρα σκέφτομαι ότι κάποια μπλουζάκια φοριούνται ακόμα, δεν κάνει τόση ζέστη. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ και τέτοια κουτάκια, ιδιαίτερα για τα μπλουζάκια τα πιο λεπτά, έτσι λίγο επηρεασμένα και από τη Marie Kondo, και να τα διπλώνω. Θα σας δείξω μετά πως θα διπλώσω τα μπλουζάκια τα λεπτά. Είναι ήδη άδειο, ανεβαίνουμε πάνω τώρα στη κυρίως του λάπα. Το σακάκι αυτό θα το κρατήσω κάτω, γιατί φοριέται άνετα ακόμα. Στις βραδινές εξόδους που για να δούμε θα κάνουμε. Εδώ έχω όλο που κάμισα. Λέω κάποια να τα κρατήσω κάτω, το τζιν αυτό. Τα υπόλοιπα λέω να τα βάλω πάνω, δεν νομίζω να τα φορέσω. Όπως βλέπετε κάποτε είχα έρωτα με τα καρό που κάμισα, θα το καταλάβετε από το πόσα είναι. Ένα που έβαλα κάτω, δύο. Τρία.
4. Είχα και κάποια άλλα σίγουρα, μπορεί να βρεθούν μες στην ντουλάπα. Εδώ σκεφτείτε, δεν έχω τα παλτά μου μέσα και τα μπουφάν γενικά, μόνο ένα μπουφάν είδα τώρα. Μόνο αυτό, τα υπόλοιπα είναι σε άλλη ντουλάπα. Πόσο να χωρέσει και αυτή η ντουλάπα μεταξύ μας. Σακετούλα αυτή δεν νομίζω ότι φοριέται, δεν ξέρω. Με ένα κοντομάνικο από μέσα ίσως φοριέται ακόμα, αλλά θα τη βάλω επάνω, έξω-έξω και αν τη χρειαστώ την κατεβάζω. Το σακάκι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το είχα πάρει από την Αγγλία, από το Misguided, το είχα παραγγείλει. Τότε που ήταν πολύ στη μόδα το στρατιωτικό στυλ, έτσι το military. Θα το κρατήσω κάτω, μπορεί να το φορέσω. Σακετάκι. Το βάλω πάνω, αλλά μπροστά, όπως την άλλη ζακέτα, αν χρειαστεί. Εδώ έχω άλλα δύο πουκαμισάκια, ένα άσπρο κλασικό που το είχα πάρει από την Αμερική από το outlet, είναι Ralph Lauren, θα το κρατήσω κάτω, δεν το έχω φορέσει ακόμα, δεν έχει τύχει. Και αυτό είναι από τα Zara, πολύ αγαπημένο, το έχω φορέσει πάρα πολύ. Και αυτό θα το κρατήσω κάτω, φοριέται ακόμα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου πουλοβεράκι από τα αγαπημένα Primark. Ίσως αυτό που μου είχε λείψει περισσότερο από την Αγγλία είναι τα ψώνια και το Primark συγκεκριμένα, που απλά έμπαινα και χανόμουν μέσα. Αχ, Primark. Είναι δύο ζακετάκια, έτσι αμάνικα. Τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά και με μία ζώνη στη μέση και με ένα κολάν από κάτω ή με ένα ίσιο παντελόνι. Τα κρατάω κάτω. Αυτή τη ζακέτα την είχα πάρει από Forever 21 πρώτη φορά στην Αμερική 2013-2014. Δεν ήξερα καν τι είναι τα Forever 21. Και άλλο πλουβεράκι. Και αυτό είναι από το πρώτο μου ταξίδι στη Νέα Υόρκη, H&M. Είχαμε βρει τρελές προσφορές στα H&M εκείνη την περίοδο. Και αυτή η ζακέτα το ίδιο, H&M, από το πρώτο ταξίδι. Εκείνο το ταξίδι είχα κάνει τρελά ψώνια. Και αυτό είναι από τη Νέα Υόρκη, από το πρώτο ταξίδι νομίζω και αυτό, ή από το δεύτερο. Το δεύτερο, από το Tanger Outlets, αν πάτε στη Νέα Υόρκη να πάτε οπωσδήποτε, είναι προς Long Island, νομίζω υπάρχει και κάπου αλλού. Να πάτε γενικά σε ένα outlet, ταξίζει, αν πετύχετε και προσφορές θα βρείτε τρελά πράγματα. Αυτό είναι ένα διάβροχο. Το αγαπημένο Newcastle, της αγαπημένης Newcastle United.
της ομάδας, επειδή είμαστε και φαν, όχι αστεία. Θα πάει πάνω. Αυτό είναι κάπως βαρύ. Φορεματάκια. Πρώτο φόρεμα. Πείτε μου πόσο πριγκιπικό. Πόσο πριγκιπικό είναι αυτό. Δεν το έχω φορέσει ποτέ. Τι λέτε, να το βάλω κάπου. Για την ώρα θα πάει πάνω στα χειμωνιάτικα. Άλλο φόρεμα. Ιδίου στυλ. Πάει πάνω. Το δεν σηκώνεται καν. Έχει όλα φορέματα. Για να δούμε. Αυτό, παιδιά, το είχα πάρει από τα Primark. Το είχα βρει μόνο μία λίρα. Και το φόρεσα μία φορά φέτος, δεν το είχα ξαναβάλει. Και νομίζω βρήκα τη σωστή περίσταση και το έβαλα. Είχα βάλει και μία φωτογραφία. Το πλωτό ίδρυμα, το πλωτό Μουσείο Νεράιδα του Ιδρύματος Ιωάννη Λάτσι, που ήμασταν προσκεκλεισμένοι, ας πούμε. Δείτε τι γίνεται μέσα στην ντουλάπα. Όλο το κρεβάτι είναι γεμάτο ρούχα. Βοήθεια! Και αυτό το φόρεμα, πόσο το έχω ευχαριστηθεί, πόσο το έχω φορέσει. Το αγαπώ απλά. Αυτή είναι η ολόσωμη φόρμα του ΑΜΟΑ που είχα βάλει στην ορκομοσία μου, στην πρώτη ορκομοσία μου, στο προπτυχιακό. Και αυτό το φορεματάκι το είχα βάλει πέρυσι στα γενέθλιά μου, στο New Cast. Μόνο τότε το είχα βάλει, δεν το έχω ξαναβάλει. Εδώ είναι μία κρεμάστρα με όλες τις ζακετούλες Ζάρα. Μαύρο, άσπρο, μπες, καφέ, ροζ, πετρόλ. Και έχω συναντήσει ήδη κανένα δύο. Θυμάστε που φοράγαμε αυτές τις ζακέτες. Σε όλα τα χρώματα. Έχω να τις φορέσω τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, η τουλάπα έχει αδειάσει και εδώ έχουμε τα ρούχα που θα κρατήσω κάτω, που φοριούνται ακόμα, και εδώ τα ρούχα που πρέπει να πάνε πάνω. Αναρωτιέστε κι εσείς πως όλα αυτά τα ρούχα χωράνε σε αυτή την τουλάπα, γιατί εγώ ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Τώρα πάμε να κατεβάσουμε αυτά και να τα βάλουμε κάτω. Δείτε εδώ τι γίνεται. Και κλάψτε ελεύθερα. Εγώ ήδη κλαίω. Παιδιά, δώστε μου λίγο κουράγιο. Έχω βάλει ήδη τα χειμωνιάτικα πάνω. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε για τα καλοκαιρινά τώρα. Μήπως κατεβάσω τα καλοκαιρινά λίγο νωρίς. Τι λέτε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω με τα jean που πιάνω και χώρο. Να αρχίσω να τα βάζω μέσα. Και σκέφτομαι τώρα ότι από τα καλοκαιρινά δεν θυμάμαι αν πέρυσι θα κάνει ξεκαθάρισμα και θα πρέπει να κάνω τώρα ένα μικρό. Να δω τι έχω, τι δεν χρειάζομαι, να τα δώσω. Και για πάμε. Τα τζιν.
τα τζιν τα βάζω έτσι, τα διπλώνω και εφόσον βάλω το ένα με φορά προς τα πάνω, έτσι, το άλλο θα το βάλω με την ανάποδη φορά, να κοιτάει προς τα κάτω, γιατί έτσι δεν σηκώνονται τα τζιν προς τη μία πλευρά, αλλά έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Κάτω-κάτω βάζω τα τζιν που δεν φορά πάρα πολύ, έτσι ώστε να μην βάλω κάτω-κάτω αυτά που φοράω συνέχεια και τα ψάχνω. Τι λέτε? Το μόνο θέμα είναι ότι το έχω πάρει από το Μιλάνο, ήταν από τα πρώτα μου ταξίδια, αλλά δεν νομίζω να το έχω βάλει ποτέ. Ή αν το έχω βάλει μια φορά, ζήτημα. Το κρατάω στα ίσως. Ίσως το κρατήσω, ίσως το δώσω. Πείτε μου και εσείς από κάτω στα σχόλια μου, το κρατήσω ή να το δώσω. Νομίζετε θα το φορέσω? Α, αυτό το φόρεμα είναι δώρο της αδερφής μου, την Κουάλα Λουμπούρ, αν θυμάμαι καλά, έβγαινε για πες μας. Άλλο ένα παντελόνι. Αυτό το φόρεμα ήταν πολύ αγαπημένο κάποτε, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν θα το φορέσω, οπότε ίσως το δώσω αυτό. Και γι' αυτό το φόρεμα δεν ξέρω. Είναι στα ίσως και αυτό. Είναι μάξι φόρεμα. Δεν νομίζω ότι μου πάνε και ιδιαίτερα. Θα φτιάξω τώρα μία ειδική κρεμάστρα για τα jumpsuit. Θα αλώσω με ολόσωμες φόρμες. Πέρασαν περίπου 2-2,5 ώρες να δω πόσο μεγάλο θα βγει αυτό το βιντεάκι και για να δούμε τι έφτιαξα τελικά. Αυτό είναι το κάτω συρτάρι. Χρησιμοποίησα αυτά τα κουτάκια και δίπλωσα κατά τον ίδιο τρόπο και τα υπόλοιπα μπλουζάκια μου. Και μετά επάνω εδώ συνέχισα, πήρα ένα κουτάκι που είχα από παπούτσια νομίζω ή από κάτι παρόμοιο και έβαλα και άλλα μπλουζάκια εδώ. Εδώ έχω βάλει όλα μου τα σορτσάκια. Πίσω είναι τα παντελόνια τα υφασμάτινα και εδώ είναι όλα μου τα τζιν και παντελόνια. Και απάνω είναι τα φορέματά μου. Κάποια κιμονό, κάποια ζακετάκια. Τα έχω χωρίσει σε κατηγορίες. Έχω βάλει εδώ τα πιο midi φορέματα. Εδώ έχω βάλει τα jumpsuits, τις ολόσωμες φόρμες. Εδώ λίγο πιο καλά φορέματα. Εδώ έχω βάλει τα παντελόνια μου, τα κιλότς. Εδώ λίγο πιο καλά επίσης και δίπλα λίγο πιο καθημερινά. Για πείτε μου πώς σας φαίνεται. Έχω βγάλει και αρκετά πράγματα να δώσω που δεν νομίζω ότι θα τα φορούσα.
Πείτε μου κι εσείς κάτω στα σχόλια αν φτιάχνετε τη ντουλάπα σας κάπως έτσι ή κάπως αλλιώς, δώστε μου και εμένα ιδέες. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι, αυτή ήταν η ντουλάπα μου. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να μου αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας, να μου πείτε ό,τι θέλετε και να μου δώσετε ιδέες και για καινούργια βιντεάκια. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!